Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και εμείς, ΠΑΟΚ 24, μέχρι και τις 9 στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο και περίπου μια μισή ώρα θα αναφερθούμε σε όλα τα θέματα του ΠΑΟΚ, στο ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Το ποδόσφαιρο φυσικά και είναι πάντα στο προσκήνιο. Το ποδόσφαιρο το οποίο ολοκλήρωσε την παρουσία του στο Πήλιο, να το πω έτσι, στην Πορταριά, και όχι το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, έτσι όπως ήταν φέτος τα πράγματα, έτσι όπως είναι μάλλον φέτος τα πράγματα, με το διάστημα το οποίο τελείωσε η σεζόν και το πολύ μικρό χρονικό διάστημα το οποίο μεσολάβησε για να ξεκινήσει η επόμενη, και με το παιχνίδι το οποίο το πρώτο μας για την νέα σεζόν με την Μπεσίκτας για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Champions League δεν επέτρεψαν και δεν έχουν δώσει μάλλον πάρα πολύ χρόνο στον ΠΑΟΚ, και η προετοιμασία και το βασικό της στάδιο σίγουρα έχει το ενδιαφέρον της. Σίγουρα μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα για όσα είδαμε, κυρίως στα φιλικά και φυσικά και όλες τις προηγούμενες ημέρες. Ακούγεται και το Σταύρο τον Κόλκα και το Στέλιο τον Αναστασιάδη να σας μεταφέρουν από εκεί ό,τι υπήρχε, και κλίμα και ρεπορτάζ. Αν και ξαναλέω ότι φέτος η όλη διαδικασία είναι, να μην την πω περίεργη, αλλά είναι σίγουρα διαφορετική με τα προηγούμενα χρόνια, και είναι διαφορετική και λόγω της κατάστασης της γενικής και της ειδικής του ΠΑΟΚ, έτσι όπως είναι το πρόγραμμά του, έτσι όπως τελείωσε την προηγούμενη σεζόν, έτσι όπως ξεκινάει αυτήν, και με το μικρό χρονικό διάστημα το οποίο έχει για το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Έτσι, η φετινή προετοιμασία σίγουρα είναι, γιατί δεν τελείωσε, είναι διαφορετική. Ας πούμε, για παράδειγμα, μέσα σε μία εβδομάδα με την παρουσία του ΠΑΟΚ στο Πήλιο γίνανε δύο φιλικά με τον Ατρόμητο και τον Βόλο, και σήμερα που μιλάμε 14 ημέρες, γιατί έγινε οριστικό ότι το παιχνίδι θα γίνει 25 Αυγούστου, Τρίτη, σήμερα που μιλάμε δεν μπορώ να ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει άλλο φιλικό μέχρι το μάτς με την Μπεσίκτας. Από την άλλη βέβαια, επειδή όπως λέμε και τονίζουμε και ξαναλέμε, το φετινό καλοκαίρι, η φωτεινή προετοιμασία, τα φετινά προκριματικά είναι πολύ ιδιαίτερα και πολύ διαφορετικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ, για την οποία από χθες που έγινε γνωστή, διαβάζουμε διάφορα πράγματα για την κατάστασή της, για το που βρίσκεται, για το τι έκανε πέρσι, για το τι έχει γίνει με παίκτες που φύγανε, για παίκτες που θέλει να πάρει, και μέσα αυτούς είναι και ο Ακπομ. Ωστόσο, η Μπεσίκτας για παράδειγμα μπορεί το πρώτο της παιχνίδι, φιλικό ή επίσημο, να είναι αυτό, της 25 Αυγούστου. Γιατί η Μπεσίκτας ξεκίνησε χθες προετοιμασία, τελείωσε πιο αργά το τουρκικό πρωτάθλημα, θυμάμαι καλά, στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Οπότε και για την Μπεσίκτας ήταν μια κατάσταση πολύ ιδιαίτερη και πολύ περίεργη. Και αυτές οι δύο ομάδες, ο ΠΑΟΚ που είδαμε και στα δύο φιλικά με τον Ατρόμητο και τον Βόλο, και η Μπεσίκτας, την οποία δεν έχουμε δει, και είναι πιθανό να πάει με ένα πολύ χαλαρό φιλικό να παίξει πρόκριση στην Τούμπα, θα παίξουμε αυτές τις συνθήκες. Οπότε λοιπόν, η πολλή ανάλυση εν ώψη αυτού του αγώνα, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Εδώ μας ακούγεται μέσα από το ΠΑΟΚ 24 να λέμε ότι από τη στιγμή που η UEFA πήρε την απόφαση για προκριματικά νοκάουτ, από τη στιγμή που η UEFA έχει πάρει την απόφαση, ακόμα και τα λόγω πανδημίας, οι τελικές φάσεις, προημιτελικές, προημιτελικά, ημιτελικά και τελική σε Europa League και Champions League να γίνουν σε διαδικασία Final 8 με knockout, αυτό αλλάζει πολύ τα δεδομένα. Είναι πολύ διαφορετικό, ανεξαρτήτως αντιπάλου, να έχεις δύο μάτς. Το ένα καλό μάτς που κάνεις θα μπορεί να ανατραπεί, το ένα κακό μάτς που κάνεις θα μπορεί να ανατραπεί στο δεύτερο, και είναι εντελώς διαφορετικό να έχεις ένα μάτς και μέσα 90 λεπτά να κρίνονται όλα. Δηλαδή, για παράδειγμα, χθες το United Κοπενχάγη κρίθηκε στην παράταση με το πέναλτι του Μπρούνο Φερνάντες,
Ο τερματοφύλακας της Κοπενχάγης, Γιόνσον αν θυμάμαι καλά, έβγαζε και τα out. Ο τύπος έχει κάνει τουλάχιστον 5-6, όχι μεγάλες αποκρούσεις απλά, αποκρούσεις απίστευτες. Έγινε η φάση με ένα πέναλτι της United που ήταν λίγο περίεργο. Μέσω VAR δόθηκε, δεν καταλάβαμε ακριβώς αν ήταν πέναλτι ή όχι. Η υπόθεση εμένα λίγο υπερβολικό μου φάνηκε να πω την αλήθεια. Και πέρασε United. Θα μπορούσε στις μια-δυο φάσεις που είχε η Κοπενχάγη, γιατί είχε και αυτή μια-δυο φάσεις, να το κάνει 0-1, να βγάζει τον τερματοφύλακα στα πάντα και να έχει περάσει τελικά. Και να έχει μείνει εκτός η United. Δηλαδή θέλω να πω ότι στο ένα παιχνίδι, όπως είναι τα πράγματα, κατεβαίνει πολύ το ποσοστό της ετοιμότητας, ικανότητας, ποιότητας, πείτε το όπως θέλετε, σε σχέση με διπλά μάτς, και μεγαλώνει πολύ αντίστοιχα το ποσοστό της τύχης, της συγκυρίας, της στιγμής. Δηλαδή, βλέπουμε, διαβάζουμε για το ότι έχουν φύγει σημαντικοί παίκτες από την Μπεσίκτας, και όντως έχουν φύγει σημαντικοί παίκτες, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ότι είναι σε ένα καλοκαίρι περίεργο, ότι αλλάζουν διάφορα πράγματα και εκεί, γενικά και αυτοί και με τα οικονομικά τους είναι σε μια άλλη κατάσταση, γιατί γενικά με τις τουρκικές ομάδες και τα οικονομικά δεν μπορείς να βγάλεις και εύκολα άκρη, είναι η αλήθεια, και ειδικά σε τόσο μεγάλους οργανισμούς όπως είναι η Μπεσίκτας. Ωστόσο, η πρόκριση θα κριθεί στο ένα βράδυ, στα 90 λεπτά ή στα 120, ξέρω εγώ. Μπορεί να κριθεί και στα πέναλτι. Οπότε λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι το κομμάτι που έχει να κάνει με τύχη, συγκυρία και όλα αυτά παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο από ότι σε ένα διπλό παιχνίδι. Μπορεί, ας πούμε, στο παιχνίδι της 3ης 25ης Αυγούστου να του κάσουν το πάγκο δύο φάσεις στην αρχή, ένα κόρνερ και μια ακόμα φάση, και να προηγείται 2-0. Να έχει αγκαλιάσει την πρόκριση. Να την έχει πάρει σχεδόν. Μπορεί και αντίστοιχο να γίνει εναντίον του ΠΑΟΚ και να τρέχει μετά να γυρίσει. Ένα μάτς σε άδειο γήπεδο, 25 Αυγούστου από το μάτς επίσημο του σεζόν. Δηλαδή, χρησιμοποιώ παραδείγματα. Πιθανά και ένα παράδειγμα που ζήσαμε χθες με το Europa League, ας πούμε, για όσους ασχολήθηκαν, τα οποία μπορεί να τα βρούμε μπροστά μας. Φυσικά και μας απασχολεί το πώς είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς παρακολουθήσατε είτε το φιλικό με τον Ατρόμητο, είτε το φιλικό με τον Βόλο, και τι περιμένατε να δείτε. Εμένα δεν μου έκανε εντύπωση πολύ η εικόνα του ΠΑΟΚ, η μέτρια προς κακή εικόνα του ΠΑΟΚ. Δεν περίμενα πολύ περισσότερα πράγματα, καθώς δεν έχει περάσει κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα, και σύντομα και γεγονός ότι λόγω του ότι υπάρχει το παιχνίδι το ευρωπαϊκό πολύ νωρίς, προφανώς και στο διάστημα αυτό το πρόσωπο προετοιμασίας στο βασικό, σχεδόν κάθε μέρα, όχι σχεδόν, νομίζω πλην των φιλικών, ναι, οι παίκτες είχαν διπλές προπονήσεις. Δηλαδή, επιβαρύνθηκαν προφανώς και οι παίκτες στοχευμένα, ούτως ώστε να είναι σε όσο το δυνατόν καλύτερη σωματική κατάσταση για το παιχνίδι το πρώτο το ευρωπαϊκό. Και να πω την αλήθεια, με βάση την εικόνα που είδαμε στα φιλικά, γιατί εμείς δεν ήμασταν κάθε μέρα προπονήσεις όπως οι συνάδελφοι, θα μιλήσουμε μετά με το τέλος του Αναστασιάδη να μας πει πέντε πράγματα, έτσι και σαν. Όχι απολογισμό, γιατί απολογισμό τώρα μια εβδομάδα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει, αλλά όσα πράγματα είδε και έζησε μαζί με την ομάδα τις προηγούμενες 7 ημέρες. Η εικόνα της πάντως και χθες και με τον Ατρόμητο, χθες μπορεί να ήταν λίγο βελτιωμένη στο δεύτερο ημίχρονο και λόγω των γκολ που ήρθανε, που είχε να γίνει καιρό αυτό, η αλήθεια, να δούμε γκολ, να πανηγυρίσουμε γκολ του ΠΑΟΚ, και γιατί όντως η αλήθεια είναι στο δεύτερο μέρος με τον Βόλο, ο ΠΑΟΚ κάτι έκανε. Εγώ σαν ένα μικρό συμπέρασμα των όσων βλέπω μέχρι τώρα και βλέποντας λίγο και το κομμάτι των play-off, γιατί εγώ λίγο τα συνδυάζω αυτά τα δύο, γιατί είναι πολύ κοντά και ουσιαστικά μιλάμε για μια εντελώς άλλη κατάσταση μετά την πανδημία και μια εντελώς άλλη κατάσταση πριν από αυτή. Οπότε λοιπόν εγώ το ορίζω έτσι, το βάζω το πριν την πανδημία και μετά ποδοσφαιρικά το τι έχουμε δει. Και με το σχήμα το οποίο φαίνεται να μονιμοποιεί ο Φερέιρα, αυτό το 3-4-2-1, όπως θέλετε πείτε το, 3-4-3, 3-5-2, όπως θέλετε πείτε το, είναι ξεκάθαρο ότι στο μυαλό του Πορτογάλου και γενικότερα
στο αγωνιστικό του ΠΑΟΚ έχουν στο μυαλό τους τη λογική ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια ομάδα σφιχτή και το όποιο κομμάτι δουλειάς στην επίθεση, το όποιο κομμάτι ποιότητας να το δει στην πορεία. Δεν είμαι αρνητικός σε αυτό, δεν μου κάνει εντύπωση. Έχω και εγώ τη λογική του Σάντος, ένα παιχνίδι που δεν μπορείς να το κερδίσεις, αν δεν μπορείς να το κερδίσεις τουλάχιστον πάρε το βαθμό της ισοπαλίας. Και η αλήθεια είναι ότι όπως και στα τελευταία μας των play-off, έτσι και στα πρώτα δύο παιχνίδια φιλικά που είδαμε τις επόμενες σεζόν, με την τριάδα πίσω, ο ΠΑΟΚ δεν απειλείται. Προφανώς και δεν αποτελεί κριτήριο ετοιμότητας 100%. Το τι έγινε σε ένα φιλικό με τον Ατρόμητο και τον Βόλο 6 και 10 Αυγούστου από ένα παιχνίδι που θα είναι για πραγματικά Champions League. Προφανώς. Απλά το αναφέρω σαν μια διαπίστωση των όσων είδαμε. Και το αναφέρω γιατί ουσιαστικά είναι μια συνέχεια του κομματιού που έχει να κάνει με τα play-off. Βέβαια, αυτό είναι το θετικό κομμάτι. Αν μπορείς να κρατήσεις κάτι θετικό. Υπάρχει και το κομμάτι το αρνητικό που επίσης το είδαμε και στα play-off και αυτό αποτελεί συνέχεια, όχι μόνο το αμυντικό, που έχει να κάνει με την επιθετική μετάβαση, με την επιθετική απόφαση. Σε τελική ενέργεια, σε τελική πάσα, σε τελικό σουτ. Εκεί παραμένει το ζήτημα. Δεν ξέρω αν είναι προϊόν εξελικτικής διαδικασίας της ομάδας με το συγκεκριμένο σύστημα προκειμένου να δουλέψει λίγο καλύτερα στο κομμάτι της επιθετικής μετάβασης, του τι κάνει όταν έχει την μπάλα στα πόδια της, του τι κάνει, το πώς να παίρνουν οι παίκτες της καλύτερες αποφάσεις όταν είναι σε φάση τελικής ενέργειας, είτε αυτό είναι πάσα, είτε αυτό είναι σουτ, είτε είναι το οτιδήποτε άλλο. Αλλά είναι κομμάτι προβληματισμού, προφανώς. Είναι κομμάτι προβληματισμού. Και εδώ θα χρειαστώ, θα τα πούμε μετά τις 8 με το Στέργιο, θα χρειαστώ τη βοήθειά του. Εγώ δεν βλέπω, δεν ξέρω αν τα φιλικά είναι το απόλυτο, ξέρω εγώ, παράδειγμα, αλλά δεν είδα τον Φερέιρα, ας πούμε με τον Βόλο χθες. Αν τον Ατρόμητο ήταν πρώτο φιλικό, okay. Να χρησιμοποιεί, ας πούμε, την δεκάδα μπορεί να έχει στο μυαλό του ενώ Μπεσίκτας. Όποια και είναι αυτή. Επίσης μπορεί να μην έχει αποφασίσει για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και εμείς λίγο να κάνουμε μια κουβέντα θεωρητική για το ότι πάνω κάτω θα δούμε την ίδια ομάδα, τα ίδια πρόσωπα που τελείωσαν την προηγούμενη σεζόν. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Στέργιο. Θα δούμε από εδώ και πέρα τι άλλο έχει μπροστά του ο ΠΑΟΚ για το κομμάτι που έχει να κάνει και με τις μεταγραφές. Η περίπτωση του Νινούα έχει ολοκληρωθεί, του 29χρονου Γεωργιανού, αρχηγού της Δυναμό Τυφλίδας. Ωστόσο, εδώ δύσκολα θα μιλήσουμε για μια υπόθεση, για μια περίπτωση τύπου ΣΒΑΜ, δηλαδή ενός παίκτη που έρχεται και παίζει κατευθείαν, όπως το είδαμε να γίνεται και χθες. Και χθες και με τον Ατρόμητο από τον Αυστριακό, που η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο βαρύς, αν και χθες ήταν λίγο καλύτερο σε σχέση με τον Ατρόμητο, πιο καλά έτσι με την μπάλα στα πόδια του, πιο σίγουρος. Και περιμένουμε να δούμε από εδώ και πέρα αν θα υπάρξει κάποια καινούργια προσθήκη εν ώψη Μπεσίκτας. Νομίζω ότι δύσκολα θα δούμε κάτι άμεσα. Βέβαια, προφανώς και ο ΠΑΟΚ ψάχνει διάφορες περιπτώσεις. Προφανώς και ο ΠΑΟΚ περιμένει να δει τι θα γίνει και με το κομμάτι που έχει να κάνει με πωλήσεις, αποχωρήσεις και όλα αυτά. Αλλά νομίζω ότι το μεταγραφικό πλέον από τη στιγμή που ο ΣΒΑΜ ήρθε άμεσα και συμμετείχε και στο στάδιο της προετοιμασίας. Okay, εντάξει, κάτι είδαμε. Δηλαδή, εκεί που λέγαμε ότι υπάρχει ένα κενό, εκεί που λέγαμε ότι πρέπει να γίνει άμεσα προσθήκη από τη στιγμή που δεν ανανέωσε και ο Μαουρίσιο και υπάρχουν και άλλα ζητήματα με τραυματίες, εκεί πρέπει να έρθει ένα παίκτη άμεσα. Ο ΣΒΑΜ, okay, είναι ένα περίπου δεκαήμερο με την ομάδα. Σταδιακά και αυτό προσαρμόζεται. Αν ερχόταν τώρα, αυτή την εβδομάδα για παράδειγμα, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να παίξει με την Μπεσίκτας. Αν θα ήταν σε φάση να μπει να παίξει αμέσως. Πέρασε ένα κομμάτι με την ομάδα μαζί,
μπαίνει σταδιακά και θα δούμε από εδώ και πέρα τις, τις επόμενες κινήσεις. Το παιχνίδι με την Μπεσίκτας οριστικά θα γίνει 3η 25 Αυγούστου στις 9 η ώρα στην κεκλεισμένο των θυρών Τούμπα. Δεν προκύπτει κάτι διαφορετικό όσον αφορά την έδρα με βάση τα τωρινά δεδομένα. Υπάρχει ένα πλοίο το οποίο κάνει σεισμογραφικές έρευνες με τη σημαία της Τουρκίας στο Αιγαίο, σε ελληνική υφαλοκρηπίδα, σε ελληνικά χωρικά ύβετα, να το πω έτσι. Και φυσικά υπάρχει το κομμάτι που έχει να κάνει με την πανδημία, η οποία δεν έχει φύγει. Είμαστε σε μια περιοχή η οποία έχει αρκετά κρούσματα καθημερινά. Είμαστε σε μια περιοχή που μας επιβάλλονται ξανά σταδιακά περιορισμοί. Οπότε σήμερα είναι 11 Αυγούστου, 25 Αυγούστου. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να είμαστε κάτω. Σήμερα, δηλαδή, δύο εβδομάδες πριν, να πούμε σιγουριά του τι ακριβώς θα συμβεί. Έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση. Ωστόσο, η ενημέρωση είναι για. Η απόφαση του UEFA είναι για 25 Αυγούστου στις 9 η ώρα στην Τούμπα, η σέντρα του ΠΑΟΚ με την Μπεσίκτας. Οπότε έχουμε να πούμε αρκετά με τον Στέργιο σήμερα. Ξέρω ότι είναι τα αγαπημένα του και όλα αυτά. Έτσι, αυτές οι κουβέντες, τα συμπεράσματα και ο απολογισμός και όλα αυτά. Δεν θα κάνουμε κάτι τέτοιο. Απλά. Όσο μπορούμε, επειδή σας τα μετέφεραν και τις προηγούμενες ημέρες οι συνάδελφοι από το Πήλιο, όσο μπορούμε να πάρουμε εικόνα. Έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό. Να πάρουμε εικόνα της κατάστασης. Γιατί από τα δύο φιλικά, όπως έχω πει και γενικότερα για τα παιχνίδια, εμείς βλέπουμε 90 λεπτά και μέσα από εκεί κρίνουμε ακριβώς. Δεν ξέρουμε ακριβώς το τι. Και κρίνουμε μάλλον και δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει στην καθημερινότητα. Τώρα που ήταν και συνάδελφοι εκεί, διπλές προπονήσεις κάθε μέρα. Και είχαν εικόνα της κατάστασης, νομίζω ότι μπορούμε να μας μεταφέρουν αρκετά πράγματα από αυτά που είδαν. Λοιπόν, stoichiman.gr μαζί μας, live casino 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ρουλέτα και blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης. Όπου και αν είστε, έχετε μαζί σας και το καζίνο σας. Φυσικά το Serie Application έχει επιστρέψει. Κάθε μήνα οι προβλέψεις σας, εσείς μπορείτε να κάνετε προβλέψεις σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα. Να φτάσετε στο απόλυτο σερί και να κερδίσετε 100.000 ευρώ. Εκτός όμως από τις 100.000 ευρώ, μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο σερί που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Το mobile application είναι διαθέσιμο σε iOS και Android φυσικά. Και ολοκληρωμένο προϊόν από το stoichiman.gr. Cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές. Άμεσο customer service κάθε μέρα, πλούσιο παιχνίδι σε στοίχημα και καζίνο. Φυσικά ισχύουν ορικές προϋποθέσεις στοίχημαν. Εννοείται μαζί μας και το ΚΔΑΠ Ευκαρπίας. Κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Απευθύνεται στους γονείς που θέλετε το κάτι παραπάνω για το παιδί σας. Ενισχυτική διδασκαλία, χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική, οικαστικά, πολλές ακόμη δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν στα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία, 6972-230-121, το τηλέφωνο επικοινωνίας kdapevkarpias@gmail.com, η ηλεκτρονική επικοινωνία. Εμείς θα πάμε τώρα στο πρώτο διάλειμμα. Και επιστρέφουμε σε λίγο και με Στέργιο Αναστασιάδη για να κάνουμε λίγο κουβέντα για όσα είδε την προηγούμενη εβδομάδα στο Πύλιο και να πάμε σταδιακά στην επόμενη μέρα. Ουσιαστικά από αύριο η ομάδα ξεκινάει προετοιμασία ενόψει Μπεσίκτας. Πάμε λοιπόν στο πρώτο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. ΠΑΟΚ 24 στον αθλητικό λίμπερο 107,4. Είπαμε κάποια πράγματα εμείς. Νομίζω ότι τώρα μπορεί να μας μεταφέρει τα όσα έζησε αυτή την μία εβδομάδα την ολόκληρη στο Πύλιο ο Στέργιος Αναστασιάδης. Καλησπέρα, Στέργιο. Καλησπέρα, Νίκο. Τι γίνεται, φίλε. Καλησπέρα. Καλά, ησυχία. Εγκληματιζόμαστε και πάλι στην πανέμορφη στην πρωτεύουσα. Πανεπιστημιακή ερωτική πόλη αυτή. Ναι, ναι. Το πολύ ωραίο που λένε ότι καλά τον Αύγουστο η Θεσσαλονίκη είναι υπέροχη, είναι άδεια. Είναι χάλια εν τω μεταξύ, έτσι. Χάλια. Η Θεσσαλονίκη είναι πανέμορφη όλο τον χρόνο. Ναι. Δεν κοιμάται ποτέ. Νέα Υόρκη, Θεσσαλονίκη. Τώρα θα κοιμάται. Δεν θα την απολαύσουν οι φίλοι μας που μας θυμούνται κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο. Όχι, θα την απολαύσουν. Γιατί? Θα έρθουν πάλι, απλά θα γίνει μια ομιλία του Πρωθυπουργού. Εντάξει. Δεν θα έρθει πολύ λαό. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν μπορεί να μας διδώσει κουστοδία. Ναι, δίκιο έχεις. Αυτοί που μας θυμούνται τρεις μέρες το χρόνο. Ναι, αλλά να σου πω λίγο κάτι. Δεν θα είναι σε θέση. Σκέψου λίγο και οι εδώ που περιμένουν αυτό
το κομμάτι για να κάνουν το δικό τους κομμάτι, ότι φέτος δεν μπορούν να κάνουν αυτό. Δηλαδή, ο λόγος παρουσίας τους φέτος, από τη στιγμή που δεν γίνεται και η διεθνής έκθεση, είναι ανύπαρκτο. Ο καθένας θα το πω ευγενικά, σκέφτεται την πάρτη του. Εντάξει. Σωστά. Δηλαδή, καλό είναι να έχει όλος ο κόσμος δουλειά και όλος ο κόσμος χρήματα και όλος ο κόσμος, εντάξει, να περνάει μέρες ευημερίας, αλλά στη δύσκολη στιγμή ο καθένας σκέφτεται την πάρτη του. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι κρίμα για τον τουρισμό αυτό που γίνεται. Ναι. Ναι, είναι κρίμα και για τον άνθρωπο που έχει χάσει τη δουλειά του όμως, σε ένα κατάστημα. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτός που έχει κυνηγιάζει σπίτι στη Χαλκιδική δεν σκέφτηκε τον άνθρωπο στη Θεσσαλονίκη που έχει τη δουλειά του. Εντάξει. Σωστά. Ο καθένας ας τη βγάλει όπως μπορεί, είναι δύσκολες καταστάσεις για όλους. Οκ. Okay. Δεν είναι ούτε φυσικά χαιρόμαστε που άνθρωποι που περιμένανε το τριήμερο, το πενθήμερο να πάρουν κάποια χρήματα, να κάνουν κάποιες δουλειές. Δεν θα το κάνουν, αλλά εντάξει. Δηλαδή απόλυες υπάρχουν παντού, σε όλους τους ανθρώπους. Σε όλους τους κλάδους, σε όλες τις δουλειές. Mm-hmm. Τι να κάνουμε. Mm-hmm. Δηλαδή οι καταστηματάκες, τα καφέ, τα μπαρ, τα μπουζούκια, τα εστιατόρια δεν έχουν χασούρα. Και ακόμα οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι να κάνουν. Θα ανοίξουν μεσημέρι μέχρι τις 12, 11, άστο, είναι μπάχαλο. Εντάξει. Οι μόνοι που δεν έχουν απώλειες είναι οι φανταστικοί βουλευτές μας. Εντάξει. Δεν ξέρω, εκείνο το φανταστικό μέτρο δεν είχαν δώσει τα χρήματα. Το μισό μισθό δεν είχαν δώσει. Ένα μήνα. Υποτίθεται. Εφάπαξ. Ναι. Ναι, δώσανε, υποτίθεται. Ένα μήνα. Ένα μήνα. Λογικά ένα μήνα. Δεν είναι κάθε μήνα δηλαδή. Όχι, ένα μήνα κάναμε το καθήκον μας και εντάξει. Ναι. Ισπανικό, ας αφήσουμε αυτό γιατί είναι πολύ μυστήριες μέρες. Και θα έρθουν ακόμη πιο μυστήριες, είναι η αλήθεια. Θα κάνουμε πολύ μυστήριες. Μεγάλη κουβέντα. Ναι. Ενδεχομένως να ξεφύγω και δεν το θέλω, εντάξει. Μας δουλεύουν κανονικά όλοι τους, οκ. Okay. Εγώ θλίβομαι που παραμένουν ακόμα άνθρωποι του μόξου που δεν ζουν ζωή με κότερα και να έχουν εργοστάσια με 8.000 υπαλλήλους. Εγώ για αυτούς θλίβομαι. Τους ανθρώπους που παίρνουν 500-600 ευρώ και ακόμα είναι ορκισμένοι πίσω από ένα κόμμα. Για τους λείπουμε. Ναι. Εν έτη 2020. Εντάξει. Mm-hmm. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας γενικότερα. Είτε η μοίρα μας είναι καλή, είτε η μοίρα μας είναι άσχημη. Οκ. Okay. Και απλά όλα αυτά που συμβαίνουν αυτές τις μέρες, τουλάχιστον εγώ έχω ίσχυε τη συνείδησή μου. Αυτά που λέγανε οι προηγούμενοι τα λένε τώρα. Αυτοί που είναι στην κυβέρνηση, θα τα πούν οι επόμενοι. Αυτοί που φώναζαν πριν από δύο χρόνια τώρα δεν φωνάζουν. Φωνάζουν αυτοί που δεν φώναζαν πριν από δύο χρόνια. Άσο, είναι ένα μπάχαλο, εντάξει, και η ζωή συνεχίζεται και η χώρα παραμένει. Όπως λέει και ο Σταύρος, αυτή η χώρα υπάρχει αποτύχει. Είναι το μότο του Σταύρου. Που δεν έχει άδικο. Ναι. Εντάξει, αποτύχει. Όταν η τύχη δεν είναι με το μέρος μας, χάνονται ανθρώπινες ζωές. Και δεν βλέπω παρατήσεις οτιδήποτε άλλο. Όποιος είναι στην κυβέρνηση κουνάει το δάχτυλο. Γιατί οι πολίτες φωνάζει αυτό και τι γίνεται, η κυβέρνηση εμείς κάναμε το καλύτερο και τα ίδια θα γίνουν και στην επόμενη είτε θεομηνία είτε κρίση. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε ξανά, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Mm-hmm. Με έχει κουράσει όλο αυτό. Δεν ξέρω αν έχει γιατριά ή όχι, καταλήγω στο ότι δεν έχει. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο πρέπει να συμβεί σε αυτή τη χώρα για να την ψηλιαστεί λίγο ο Έλληνας. Γενικότερα βάζω και τον εαυτό μου μέσα, εντάξει, δεν είμαι εγώ ο Τσε Γκεβάρα. Mm-hmm. Που είμαι έτοιμος να πάρω το όπλο και να τρέξω στον Εύρο από μόνος μου. Εντάξει, τέλος πάντων, αυτά. Ωραία. Πάμε στα δικά μας γιατί δεν... Στα δικά μας, Τέργιο. Τι συμπεράσματα βγήκαν από αυτό? Στα δικά μας όλα καλά. Όλα καλά. Ναι. Ούτε ισοπαλία θα κάνει ομάδα φέτος, μόνο νίκες. Ναι. Κοίταξε, τα συμπεράσματα είναι... Τα συμπεράσματα. Εντάξει, τώρα από μια εβδομάδα τι συμπέρασμα να βγάλει. Αυτό έλεγα και εγώ πριν. Okay. Εντάξει, μια εβδομάδα είναι. Βάλει τις μέρες των φιλικών που η πρωινή προπόνηση δεν ήταν και σούπερ εξαντλητική. Οκ. Okay. Τα συμπεράσματα τα λέγαμε και μαζί όλες τις ημέρες του Πηλίου. Οι νεαροί τα πήγαν εξαιρετικά. Εντάξει, και νομίζω όλοι τους μπορούν να αισθάνονται ικανοποιημένοι ότι δώσαν αυτό που μπορούσαν και περιμένουν πλέον να παραμείνουν στην ομάδα. Εντάξει, κάτι που προβάλλουν. Είδες δηλαδή αυτό που λέγαμε εδώ πριν φύγετε στο Πηλίο, ότι όλοι οι μικροί, τέλος πάντων, οι οποίοι είναι να βρίσκονται με την ομάδα, είναι παίκτες έτοιμοι. Που δεν έχεις δηλαδή να. Το αν θα μπουν στην ομάδα είναι θέμα απόφασης προπονητή, δεν είναι θέμα δικής σου ετοιμότητας. Επειδή έχουν περάσει και έχουμε δει και εγώ και ο Σταύρος ακόμα περισσότερους,
που πήγαινε προετοιμασίες νωρίτερα και έχουμε δει και 20 χρόνια, 25-30 βλέπουμε τον ΠΑΟΚ, εκείνη η προσοχή μας. Πιάνεις τον εαυτό σου και λες, δηλαδή ο Μουλέν για παράδειγμα τι περισσότερο για τον Τσιγκάρα. Ναι. Που το σωστό ερώτημα είναι τι λιγότερο έχει ο Τσιγκάρας από τον Μουλέν. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε δει και παίκτη στην προετοιμασία και στους αγώνες. Εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει λίγο ΠΑΟΚ να δει το τι θα κάνει. Ναι. Και το έχω ξαναπεί παρότι δεν είναι και δεν ακούγεται καλά αυτή η ιδέα. Εάν ο ΠΑΟΚ αποφασίσει ότι δεν πρέπει να εξαργυρώνει την τεράστια επένδυση που κάνει ο μεγαλομέτοχος, ας το κλείσει το μαγαζί και να τα ρίξει στο σκάουτινγκ. Ναι. Εντάξει, υπάρχει στροφή. Το θα μου πεις λόγω ανάγκης, λόγω αλλαγής φιλοσοφίας, δεν έχει σημασία. Στο τέλος δεν έχει πολύ μεγάλο ρόλο, δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ναι, δεν έχει, όχι, δεν έχει. Ναι. Το αποτέλεσμα μετράει. Ευελπιστώ και νομίζω ότι αν κάποτε ο ΠΑΟΚ που θα απαλλαχθεί από το δαχνά του FFP και είναι πάλι ok, δεν θα ξαναρίξει τα δικά του τα παιδιά και θα ξαναπηγαίνει σε λύσεις τύπου Χατσερίδη και Μουλέν και Αζεβέδο και Λεβέκ και Μπρίκιτς και ας η λύση θα είναι απίστευτη. Mm-hmm. Και θα δικήσω κάποιους που φύγανε και πήρανε μόνο χρήματα. όχι γιατί είναι αυτό που λέμε δικά μας παιδιά, μα είναι και καλοί ποδοσφαιριστές όλοι τους. Αυτό είναι το θέμα. Mm-hmm. Εντάξει. Και ο Τσιγκάρας και ο Κούτσιας και ο Τζόλης και ο Μιχαηλίδης και ο Μπαλογιάννης και ο Διαμαντής είναι παιδιά που όχι απλά στάθηκαν στην προπόνηση που λέγαμε παλιά ότι είναι οι νεαροί να βοηθούν τους έμπειρους κτλ. Διεκδικούν θέσεις. Είτε σε 18 είτε σε 25. Τώρα φαντάζομαι κάποιοι έχουν περισσότερη αγωνία από τους υπόλοιπους. Δηλαδή ο Μπαλογιάννης ή ο Τσαούσης ενδεχομένως. Εντάξει, ο Μιχαηλίδης μέσα του ξέρει ότι θα είναι στο ρόστερ και δικαιολογημένα. Mm-hmm. Γιατί πέρασε τις εξετάσεις. Το ίδιο και ο Τζόλης που νομίζω γνωρίζει ότι και ο ίδιος ότι δεν πρέπει να επαναπαυθεί και νομίζω καταλαβαίνει και ο Κούτσιας ότι θα είναι στο ρόστερ. Mm-hmm. Σε επόμενες περιόδους μακάρι να έχει και ρόλο γιατί όσο ο Σβιντέσκι και ο Ακπομ δεν τους λες και φορμαρισμένους και σε τέλεια κατάσταση γιατί να μην πάρει ευκαιρίες ο Κούτσιας. Mm-hmm. Εντάξει. Αυτά για τους νεαρούς τώρα. Περισσότερα δεν μπορούμε να πούμε ούτε να πούμε σε ανάλυση τι είδαμε από τους πιτσιρικάδες στα φιλικά με Ατρόμητο και Βόλο. Γιατί εντάξει δεν είναι και κριτήρια μάτς που να το πάρεις και να πεις 10 συμπεράσματα. Άλλωστε και ο Ατρόμητος και ο Βόλος δεν πίεσαν και ιδιαίτερα τον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Ο Ατρόμητος λίγο περισσότερο, ο Βόλος λίγο λιγότερο. Άρα δεν μπορείς να το πάρεις και σαν πάρα πολύ σοβαρό τεστ και να πεις 1, 2, 3, 5, αλλά γενικότερα η εικόνα των νεαρών ήταν καλή. Η της άμυνας νομίζω ήταν μια χαρά στην προετοιμασία. Mm-hmm. Και οι ακραίοι και οι στόπερ. Το θέμα είναι μπροστά τι γίνεται. Ναι. Πριν πάμε στο μπροστά, νομίζω πλέον είναι ξεκάθαρο ότι στο μυαλό του Φερέιρα και αυτό το οποίο δούλευε και σε όλες προπονήσεις και στα φιλικά το είδαμε, είναι αυτό το σχήμα με τρεις αμυντικούς. 3-5-2, 3-4-2-1, όπως θέλεις πες το ρε παιδί μου, αλλά η τριάδα πίσω δεν αλλάζει. Τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Όχι, δεν αλλάζει. Mm-hmm. Δεν αλλάζει. Mm-hmm. Αν θα αλλάξει δεν ξέρω, αλλά ξεκινάει ο ΠΑΟΚ με αυτό και βλέπουμε. Ναι. Αυτό δούλεψε, δεν δούλεψε κάτι άλλο. Mm-hmm. Δεν δούλευε τα πρωινά τριάδα και τα από τετράδα στην άμυνα, δύο στόπερ, δύο μπακ ή οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Πρωί, απόγευμα, τριάδα. Τώρα, αν το κάνει μόνο για τα ευρωπαϊκά μάτς και να το έχει στο μυαλό του Φερέιρα για τα ντέρμπι στην Ελλάδα και στα υπόλοιπα μάτς κάνει κάτι άλλο, εντάξει. Mm-hmm. Θα το δει και ο Φερέιρα. Μπορεί να μην το ξέρει ούτε ο ίδιος ο κομμάτι. Πάνω το συγκεκριμένο κομμάτι που έχει να κάνει με τριάδα στην άμυνα, και εγώ έλεγα και πριν ότι εγώ τη βάζω τη σεζόν αυτή ουσιαστικά μετά την μεγάλη διακοπή. Δηλαδή, η εικόνα που βλέπουμε τώρα με ένα διάστημα χωρίς παιχνίδια, ξέρω εγώ, ή μάλλον με ένα διάστημα χωρίς προπονήσεις 10 ημερών μετά τη διακοπή, για μένα είναι σαν συνέχεια το play-off, για παράδειγμα. Στα play-off, ας πούμε, με τη συγκεκριμένη τριάδα είδαμε ότι η εικόνα αμυντικά βελτιώθηκε σε σχέση με πριν. Ήταν καλύτερη. Στα δύο φιλικά που είδαμε φέτος, που είδαμε τώρα, με τον Ατρόμητο και τον Βόλο, όπως είπες και εσύ, δεν απείλησε και πολύ κανένας από τους δύο. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν φτάσανε. Δηλαδή, όντως, αμυντικά ο ΠΑΟΚ δεν αντιμετώπισε κάτι. Στο κομμάτι αυτό το του. Τώρα, ναι, αυτό λέω. Στο κομμάτι όμως που έχει να κάνει μετά με την επιθετική μετάβαση, όπως είδαμε λοιπόν στα play-off, το κομμάτι της άμυνας τη βελτιώθηκε, έτσι και τώρα
Η άμυνα παρέμεινε βελτιωμένη. Καλή. Okay. Το ίδιο όμως είδαμε και με το κομμάτι της επίθεσης. Έτσι, ότι όπως τα play-off είχε θέμα, έτσι και τώρα συνεχίζει το θέμα να υπάρχει. Και τώρα ίσως να υπάρχει λίγο παραπάνω λόγω της προετοιμασίας, λίγο περισσότερης επιβάρυνσης στην προπόνηση και όλα αυτά. Κοίταξε, αυτό είναι ένα καλό σενάριο ότι μέρος του προβλήματος οφείλεται και στην καταπώνηση την προετοιμασία. Mm-hmm. Μπορεί και να μην ισχύει. Ναι, σωστά. Εντάξει. Σωστά. Κάλιστα. Δεν σωστά. Είναι πανάκια ότι επειδή είναι υποκουρασμένοι ή δεν τους γίνουν τα πράγματα. Δηλαδή και πριν που πάω και έπαιξε τα play-off δεν μας θάμπωσε επιθετικά. Πολύ σωστά. Εγώ αυτό που διαπίστωσα ανήκω μία εβδομάδα στην Ποταριά, δεν θυμάμαι κάποιος μη επιθετικός να πω ότι ξεχώρισε από τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Είτε ακραίος εξτρέμ, είτε να πεις ότι είναι εξαργό σε καλή κατάσταση. Okay, ή επιθετικός, ναι, ναι, και να δω ότι μπορεί και να κουβαλήσει την ομάδα στις πλάτες του. Ναι. Ο Α, ο Β ή ο Δ ή ο Ζ. Mm-hmm. Δεν είδα κάτι. Ναι. Εντάξει, και δεν μπορώ να βάλω τον Μπέλκα στους διακριθέντες γιατί ο Δημήτρης έκανε ουσιαστικά τρεις προπονήσεις. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα έφερε μαζί του αέρα. Mm-hmm. Δηλαδή, αν αυτό που είδαμε τις δύο τελευταίες μέρες το βλέπουμε όλη τη βδομάδα, θα σου έλεγα ότι πλην του Μπέλκα που έδειξε ότι μπορεί να δώσει 5-10 πράγματα, οι υπόλοιποι εντάξει, κάναν τα βασικά. Και αλίμονο αν προπονητής κάνει τα βασικά. Mm-hmm. Αλλά με τα βασικά δεν πας πουθενά. Εντάξει, να μην τους πάρουμε έναν τώρα. Mm-hmm. Τα ίδια θα πω για όλους. Okay, όλοι έδειξαν διάθεση, όλοι όμως. Δεν υπήρξε κάποιος να πω ότι δεν έδειξε σούπερ διάθεση για προπόνηση. Και εντάσεις είχαν οι προπονήσεις και φωνές είχαν και εντάσεις είχαν με την καλή την έννοια για την νίκη, για ένα γκολ, για μια επέμβαση ενός θεματοφύλακα. Αλλά αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα. Mm-hmm. Γι' αυτό λέγαμε την πρώτη μέρα, αν θυμάσαι, πόσο σημαντικό είναι να μπει ο Πέλκας και άντε να μπει ο Πέλκας, μπήκε ο Πέλκας και στο φιλικό με το Βόλο έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Όπως και ο Μάτος, που μακάρι να έχει ψηλιαστεί ότι δεν είναι και τόσο σίγουρη η θέση του, γιατί όμως στο δεύτερο μήχρονο ο Μάτος ήταν καλός. Ναι. Mm-hmm. Με το Βόλο, εντάξει να κάνουμε, αυτό ήταν ο αντίπαλος. Εντάξει. Ότι ο Μάτος μπορεί να δώσει πολλά πράγματα, Νίκο, μπορεί, εντάξει, είτε σαν full back, είτε σαν δεξιός back, δεν το συζητάμε. Είναι ένας παίκτης με τεράστια εμπειρία, με τεράστια ποιότητα και νομίζω είναι ο ποδοσφαιριστής που από τη δεξιά πτέρυγα μπορεί να κάνει την καλύτερη ενέργεια. Είτε σέντρα, είτε να ανοίξει κάποιον διάδρομο. Νομίζω ούτε ο Λιμιός το έχει αυτό, ούτε οι υπόλοιποι. Ναι. Ούτε ο Ροντρίγκο. Αυτό που έχει ο Μάτος. Την ικανότητα στο έναν εναντίον ενός, την έκρηξη και να βγάλει τη σωστή σέντρα και φυσικά την ικανότητα του στο συστημένες φάσεις, εντάξει. Ναι, νομίζω για να το βάλουμε πιο γενικά το να βγει σε τελική ενέργεια, ρε φίλε. Γιατί και η assist, ας πούμε, χθες μπορεί να μην ήταν 100% assist του Κούτσια, αλλά η κίνησή του, η πάσα του, okay. Είναι ναι, ναι, βγαίνει ναι. Σε τελική ενέργεια. Ο Λιμιός δεν βγαίνει σε τελική ενέργεια. Ή τέλος πάντων, όταν βγαίνει, δεν κάνει ψήφιση. Δεν βγαίνει, όχι, δεν βγαίνει. Ο Ροντρίγκο, okay, δεν έχω, βγαίνει. Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω και πολύ εικόνα από τον Βραζιλιάνο. Δηλαδή. Δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα για αυτόν όπως τον είδα στα play-off. Δεν ξέρω αν είναι στο μυαλό του Φερέιρα βασικός. Όχι, είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να βοηθήσει και να μην πιάνεται η ψυχή σου, εντάξει. Ναι, ναι. Αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω αυτό που μπορεί να δώσει ο Μάτος. Mm-hmm. Ένα κρίσιμο γκολ, ένα κερδισμένο πέναλτι, μια σέντρα που θα καταλήξει σε κεφάλι ή πόδι συμπαίκτη. Δεν ξέρω αν μπορεί να του δώσει ο Μάτος. Μια γωνιά μπορεί να τα κάνει ένα κάτω από το παιχνίδι, μια κλωτσιά, μια κίτρινη κάρτα. Όχι, μέσα στο πρόγραμμα είναι, δεν το λέω για κακό. Μέσα στο πρόγραμμα είναι αυτό. Εάν δεν υπήρχε ο τραυματισμός του Ροντρίγκο, εντάξει, νομίζω ότι είχε προβάδισμα ο Βραζιλιάνος, ναι. Ο Ροντρίγκο, έναντι mm-hmm. του πατριώτη του. Mm-hmm. Όπως είχε και στα play-off. Ναι. Ναι. Αλλά επειδή ο Πάοκ είχε ανάγκη τον κάθε ποιοτικό του ποδοσφαιριστή, παύλα έμπειρο, μακάρι να είδαμε την αρχή ενός Μάτος όπως τον είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Και ναι. Να πάρει και τη φανέλα σπίτι του. Μάλιστα. Εντάξει, πες για το Μάτος. Ναι, ναι, όχι, εντάξει. Κλείσαμε. Νομίζω ότι δεν αισθάνεται κι αυτός. Έχει εγωισμό, αυτό θέλω να πω, ότι έχει εγωισμό ο Μάτος. Mm-hmm. Το να βλέπει να αγωνίζεται ο Ροντρίγκο βασικότατος επί σειρά παιχνιδιών. Να βλέπει να δοκιμάζεται ο Μπαλογιάννης, να δοκιμάζεται ο Λιμιός. Φαντάζομαι ξύπνησε λίγο ο εγωισμός. Ναι, και δηλαδή, είναι, τι άλλο να συμβεί, να δοκιμαστεί ο Πέλκα σε δεξί μπακ για να ξυπνήσει ο Μάτος, ας πούμε. Ναι, ναι. Εντάξει, φαντάζομαι ότι και αυτό ίσως έπαιξε το ρόλο του. Mm-hmm. Ίσως, δεν ξέρω. Δεν είμαι στο μυαλό του Μάτος. Mm-hmm. Okay. Αυτό και τον λέω.
Από τους παίκτες που επέστρεψαν, γιατί είδα στην προετοιμασία, είχαμε και τον Κρέσπο, είχαμε και τον Ζαμπά, είχαμε τον Βέρμπλουμ. Έτσι. Παιδιά που λείπουν πολύ καιρό. Ο καθένας έχει λείψει πολύ καιρό για τις διάφορες περιπτώσεις. Αν και νομίζω ότι ακόμα είναι σε φάση προσαρμογής και οι τρεις, έτσι. Και οι τρεις, απλώς και λόγω εμπειρίας και λόγω απαιτήσεων θέσης, νομίζω ότι ο Κρέσπο χρειάζεται ελάχιστο χρόνο, ναι, σε σχέση με τους άλλους για να θεωρηθεί πανέτοιμος από όλες τις απόψεις. Mm-hmm. Εντάξει, ο Ζαμπά, τον είδες και εσύ και στα φιλικά, τον είδε και ο κόσμος, δεν έχει ακόμα αυτή την έκρηξη, την ικανότητα να ξεκινάει μια κούρσα και να λες ότι δεν τον φτάνει κανένας. Χρειάζεται ακόμα χρόνο. Εντάξει, και ο Βέρμπλουμ χρειάζεται πιο πολύ χρόνο από όλους. Ναι. Αλλά ειδικά η παρουσία του Κρέσπο είναι υπερπολίτιμη. Σούπερ και ο Μιχάη, σούπερ και ο Μιχαηλίδης, αλλά... Στέλνει, ακόμα... θύμισε μου λίγο, ο Κρέσπο στο χθεσινό φιλικό, στην τριάδα, ήταν κεντρικός. Στο κέντρο, ναι, στο κέντρο. Και στο πρώτο, Και στο πρώτο, ναι. Okay. Με αριστερά τον Τσιγκάρα. Mm-hmm. Και δεξιά ποιον, κόλλησε τώρα. Ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ με Μιχαηλίδη, Βαρέλα, Μιχάη. Με τον Ατρόμητο. Έπαιξε ο Ίγκασον. Ναι. Με τον Ατρόμητο νομίζω έπαιξε ο Ίγκασον. Ναι. Έπαιξε το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο νομίζω έπαιξε ο Μιχάη, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, απλά σε ρώτησα για τον Κρέσπο συγκεκριμένα, γιατί... Κεντρικός. Ναι, οκ. Okay. Έβγαινε ο Βαρέλα και... Την τριάδα που έχουμε δει, που έχουμε δει και στα play-off, η τριάδα ήταν, ξέρω εγώ, Βαρέλα, Ίγκασον, Μιχαηλίδης, μετά ο Ίγκασον τραυματίστηκε, μπήκε ο Μιχάη. Αυτό δεν είχαμε τον Κρέσπο για να έχουμε εικόνα του πού είναι να αγωνίζεται σε κατάσταση τριάδας. Και ο Κρέσπο νομίζω ότι αφήνει τον Μιχαηλίδη απ' έξω, γιατί ο Μιχαηλίδης είναι πολύ ξεχωριστή περίπτωση. Τα λέγαμε και χθες στο φιλικό. Από τους άλλους αμυντικούς είναι αυτός ο οποίος είναι, ρε παιδί μου, πιο συνεπής στο κομμάτι της ανάπτυξης. Της μπάλας από πίσω. Έτσι νομίζω εγώ τουλάχιστον για τον Ισπανό. Ναι. Όχι, συμφωνούμε. Mm-hmm. Απλώς μένει τώρα να δούμε στις 14 μέρες που απομένουν, μιας και ξέρουμε και ημερομηνία και ώρα, αν προλάβει λίγο Κρέσπο να κερδίσει λίγο περισσότερο έδαφος και να θέσει ψηφιότητα να είναι βασικός μαζί με Βαρέλα και Μιχαηλίδη, θα πω. Mm-hmm. Ναι. Θα είναι σημαντικό για τον ΠΑΟΚ. Ο πανέτοιμος Κρέσπο 100% από όλες τις απόψεις είναι κεφάλαιο για την ομάδα, τη δίνει ηρεμία, διορθώνει λάθη του Βαρέλα όλα αυτά τα χρόνια, παίζει πιο μυαλωμένα. Νομίζω ότι είναι σούπερ απαραίτητος και ο Κρέσπο. Όχι ότι αν δεν αγωνιστεί βασικός δεν μπορεί ο Μιχάη, ο Βαρέλα, ο Μιχαηλίδης, ενδεχομένως και ο Ίκασον και αυτός είναι από τραυματισμό, να δώσουν μια σιγουριά. Αλλά ο Κρέσπο νομίζω ότι είναι ο καλύτερος στόπερ του ΠΑΟΚ, συνδυασμό εμπειρίας, ικανότητας, ποιότητας και το να νιώθει πρόσωπα και καταστάσεις. Mm-hmm. Ναι. Έτσι νομίζω. Θα δούμε λοιπόν και για τον Κρέσπο. Εντάξει, είναι θετικό που παίκτες, Νίκο, που ξεχάσαμε πώς ήταν με τη φανέλα να επιστρέφουν, εντάξει. Ναι, και επειδή δεν ήταν ένας παίκτης, έτσι, και είναι και ο Αουγκούστο που είναι εκτός, okay, έχει ενδιαφέρον το πώς είναι, γιατί και ο Κρέσπο και ο Ζαμπά, πιθανόν και ο καλά, ο Βέρμπλουμ είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, είναι παίκτες οι οποίοι, αν ήταν υγιείς, ήταν κανονικά στην δεκάδα. Ή τέλος πάντων θα είχαν ρόλο βασικού. Ναι. Μακάρι να μιλάμε τον Οκτώβριο για σταδιακή επιστροφή και του Αγκούστο και του Μίσιτς. Ναι. Θα είναι και αυτή πολύ σημαντική για τον ΠΑΟΚ. Ρεπό σήμερα, είπαμε κάνει τις εξετάσεις, περιμένουμε τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Από αύριο πάλι προπονήσεις. Με φόντο το μεγάλο ραντεβού με την Μπεσίκτας. Ναι. Δυστυχώς το ξαναλέω συνεχώς, γιατί δεν μπορώ να το χωνέψω ακόμα. Χωρίς κόσμο. Δυστυχώς. Και αυτή η κατάσταση θα... Και δεν έχουμε, για να μας και έχουμε και στο μυαλό μας πάντα κανείς πότε θα τελειώσει την κατάσταση. Το 25 Αυγούστου είναι πιθανή ημερομηνία. Εγώ έτσι το έχω τουλάχιστον, γιατί έτσι όπως είναι όλα τα πράγματα γύρω-γύρω. Σήμερα πάλι που μιλάμε, δεν μπορώ να σου πω ότι θα παίξουμε στάντερ 25 του μήνα. Θα έχουμε παιχνίδι κανονικά, να κάτσουμε το δούμε. Να είμαστε εκεί. Ναι. Δεν έχει να κάνει ούτε με το ΠΑΟΚ, ούτε με την ΟΕΦΑ, ούτε με την Βεσίκτας. Έχει να κάνει με την όλη ατμόσφαιρα γενικότερα που υπάρχει και φυσικά με το κομμάτι της πανδημίας, το οποίο παραμένει πρόβλημα για όλους. Ναι.
Κοίταξε, θα ήταν καλό να μην κληρωθεί ο ΠΑΟΚ με την Μπεσίκτας. Αλλά όπως φαίνεται είναι το μόνο σίγουρο. Κύριε φίλε, δηλαδή. Και εσύ, κακώς γίνεται κληρώσεις. Και εσύ ρε φίλε κληρωτίδα, άντε η UEFA δεν παίρνει χαμπάρι, την έχει μέσα την Μπεσίκτας. Και εσύ ρε κληρωτίδα, κάτσε αλλού, κάτσε, rapid Viennis. Κακώς γίνονται κληρώσεις για τον ΠΑΟΚ, κακώς. Θα πρέπει η ομάδα που έχει τον μικρότερη βαθμολογία να ορίζεται με τον ΠΑΟΚ τελείως. Μην έχουν και αγωνία και οι παίκτες και η ομάδα και ο κόσμος. Δηλαδή στον επόμενο γύρο για παράδειγμα, ποιος μπορεί να είναι, ας πούμε τώρα τυχαίο παράδειγμα, η Μπενφίκα, ορισμός ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Πάμε παρακάτω. Ναι. Γλιτώνεις και δύο μπαλάκια, γλιτώνεις και τα λεωφορεία του Κυριούλη να τα γυρνάει και τον κόσμο να είναι στημένος στο live stream της UEFA και στα ραδιόφωνα. Να τελειώνει αυτή η ιστορία. Εντάξει. Για την Μπεσίκτας, ρε φίλε, δεν ξέρω αν αγωνιστικά είναι τόσο κακή κλήρωση. Τα γύρω-γύρω είναι πιο πολύ που με προβληματίζουν. Παρότι δεν θα έχει κόσμο. Δεν νομίζω τα γύρω-γύρω να επηρεάσουν, Νίκο, την ομάδα. Εντάξει. Αν ο ΠΑΟΚ ήταν ο περσινός ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα, αυτός που αντιμετώπισε τον Άγιαξ, θα σου έλεγα ότι είναι 60-40 για τον ΠΑΟΚ. Δεν νίκησε καλό φεγγάρι ο ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά ξέρεις τι, στο κομμάτι του αγωνιστικού, για να βλέπουμε λίγο τον αντίπαλο, δηλαδή ρε φίλε μαζεύτηκε χθες. Η Μπεσίκτας θα κάνει φιλικό για να παίξει παιχνίδι 25 του μήνα. Δύσκολο. Θα κάνει, θα κάνει ένα φιλικό. Θα βρει κάποιο μαδάκι. Δηλαδή και αυτή είναι σε μια πολύ περίεργη φάση. Καταλαβες. Αν και τα περισσότερα καλοκαίρια που βρίσκει τέτοιους αντιπάλους ο ΠΑΟΚ είναι σε περίεργες φάσεις, αλλά στο τέλος δεν προκρίνεται. Το ζόρι τους είναι ότι για πρώτη φορά τα τελευταία 20 χρόνια η Μπεσίκτας έχει μπει σε μια διαδικασία πολύτο όπως είναι επιπλωμένο. Εντάξει, γιατί παρουσιάζει μεγάλη χασούρα, ναι, και ο κορονοϊός και όλα αυτά, αλλά και γενικότερα το άνοιγμά της δεν είχε θετικό αντίκτυπο και πουλάνε ό,τι μπορούν. Ναι. Όποιος μένει ελεύθερος, ούτε συμβόλαιο καινούριο, σήκω φύγει και πάνε και στη Φενέρ, πάνε στη Γαλατά, πάνε στο εξωτερικό, πάνε που θες. Παίκτες που σήκωσαν το βάρος της περσινής χρονιάς, που τη λες και πετυχημένη για την Μπενφίκα, όπως ξεκίνησε, όπως εξελίχθηκε και όπως τελείωσε, το να βγει της Champions League, ανέλπιστα. Και μήνυμα στους δανεικούς, παιδιά, γυρνάτε όπως είστε όλοι, που παίξετε σε κάθε γωνιά της γης, γυρνάτε για να συμπληρώσετε ρόστερ. Κάπως έτσι η κατάσταση στην Μπεσίκτας. Ναι. Ο κόσμος περιμένει μεταγραφές και να γίνουν, δεν ξέρω τι θα προλάβουν να κάνουν. Εντάξει, αλλά και πάλι, αν δεις το ρόστερ, έχει 5-6 ποδοσφαιριστές. Καλά, εννοείται αυτό, ρε. Που μπορούν φυσικά να σε διαλύσουν. Φυσικά, δεν το συζητάμε. Και το ξαναλέω, μην υπερεκτιμήσουμε και τον ΠΑΟΚ. Όχι, μα αυτό έλεγα και εγώ στο ξεκίνημα, ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα για μονό παιχνίδι, έτσι, παίζει και αυτό ρόλο. Γιατί όλα θα κρυθούν στο ένα μάτς. Δεν, δηλαδή, αν φύγει μπάλα από τα χέρια του Πασχαλάκη, παράδειγμα λέω, ωραία, και κάτσει μέσα, δύσκολο να το γυρίσει μετά. Γι' αυτό λέω ότι παίζει και αυτό ρόλο. Συν το γεγονός όλα αυτά τα οποία συζητάμε, ότι και για τον ΠΑΟΚ στην κατάσταση που είναι και για την Μπεσίκτας στην κατάσταση που είναι, οπότε πάει μετά πολύ σε συγκυρία και μέρα, ρε φίλε, η πρόκριση. Εγώ έτσι το έχω στο μυαλό μου. Δηλαδή... Όταν είπα πριν από λίγο να μην υπερεκτιμήσουμε τον ΠΑΟΚ, δεν είχε ΠΑΟΚ τον Λουκάκου στην επίθεση και το Μέση τώρα έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη και τον δεν ξέρω ποιον έχει στην άμυνα και τον Σμάχιλ στο τέρμα και δεν βλέπουμε την Μπενφίκα. Ναι. Την Μπεσίκτας. Και ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που ό,τι απόλυση και να έχει η Μπενφίκα, η Μπεσίκτας, σαν ρόστερ το έχει καλύτερο, Νίκο. Ίσως δεν μπαίνει και στη ζυγαριά αυτό. Ναι. Εντάξει, αλλά και ο ΠΑΟΚ δεν είναι η μεικτή Βαλκανίων και Ανατολικής Ευρώπης. Η εικόνα και των δύο 14 μέρες μετά από σήμερα είναι πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Και για τον ΠΑΟΚ και για την Μπεσίκτας. Το τι θα δούμε δηλαδή σε εκείνο το μάτς. Είναι παιχνίδι το οποίο μπορεί να είναι πολύ σφιχτό, είναι παιχνίδι που μπορεί να γίνει ροντέο και είναι παιχνίδι το οποίο κρίνει πρόκριση. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Ναι, και όσο ανάγκη και ο ΠΑΟΚ τα χρήματα, τα έχει η Μπεσίκτας. Φυσικά. Εντάξει. Φυσικά. Πριν χρησιμοποιήσει ένα παράδειγμα, γιατί έτυχε να το παρακολουθώ στο βράδυ το United Κοπενχάγη, έτσι. Το τι έχει βγάλει ο τερματοφύλακας Κοπενχάγης, φίλε, δεν μπορείς να το σκεφτείς, δεν ξέρω αν το έχεις δει. Ο τύπος έχει βάλει τείχος, δεν σου λέω. Τώρα βγάζει πράγματα τα οποία δεν βγαίνουν με τίποτα. Το μάτς πήγε στην παράδειγμα, δηλαδή θα μπορούσε η Κοπενχάγη από αυτή την κατάσταση να έχει περάσει στο ένα μάτς. Παιχνίδι το οποίο θα μπορούσε η United να το έχει κερδίσει, ξέρω εγώ, 5-1. Θα ήταν ένα σκορ νόρμα, 4-1. Και όμως το πήρε στην παράταση. Έχασε η Κοπεχάγη, ναι, δεν λέω. Έχασε η Κοπεχάγη, αλλά ήταν παιχνίδι. Είναι αυτό που λέω, το κομμάτι της συγκυρίας στο ένα μάτς. Ότι πρέπει και αυτό να το έχουμε στο μυαλό μας.
στο τι θα δούμε. Νίκο, κοίταξε. 25 Αυγούστου. Ποιο είναι νομίζω το κομβικό σημείο που δίνει αισιοδοξία στην ομάδα, στον κόσμο και σε εμάς. Το ότι είναι πολύ λίγες μέρες για να ξεπεράσει το σοκ Μπεσίκτας. Ναι. Από την απώλεια τόσων παικτών. Δηλαδή φαντάζομαι τώρα τον ΠΑΟΚ να έχει πάει διακοπές, να έχει γυρίσει χθες και να έχει φύγει ο Κρέσπο, να έχει φύγει ο Μπαρέλα, να έχει φύγει και ο Γιαννούλης, να έχει φύγει και ο Ελ Καντουρί, να έχει φύγει και ο Ακπομ και να μην έχει πάρει ομάδα τίποτα. Ναι. Δηλαδή νομίζω ότι εκεί πρέπει να χτυπήσει ο ΠΑΟΚ και αυτός είναι ο λόγος της αισιοδοξίας, ότι δεν έχει η Μπεσίκτας μπροστά της δύο μήνες να ενσωματωθούν οι δανεικοί που επέστρεψαν, να πάρει και δύο-τρεις παίκτες να κάνει ένα σύνολο, γιατί εξακολουθεί να έχει καλούς παίκτες, επιμένω. Είναι ότι σε δύο εβδομάδες είναι το στόχο μεγάλο. Δηλαδή όταν ξεκληρίζεται η άμυνά σου, ο ένας είχε 32 συμμετοχές και 12 ασίστ στα δεξιά, ο άλλος είχε 35 συμμετοχές και 5 γκολ, ο Χαφ είχε 35. Δεν είναι εύκολο για μια ομάδα. Ναι. Εντάξει, και το έχουμε δει και στον ΠΑΟΚ όταν υπάρχει γκρίνια γύρω-γύρω, γιατί είναι λογικό και της Μπεσίκτας να είναι στα κάγκελα. Δεν είναι η Μπεσίκτας η Τζιμπρί Λίκη, είναι η Μπεσίκτας. Ναι. Και αυτή μαθημένη σε πρωταθλήματα είναι, σε ευρωπαϊκές πορείες, σε ομίλους, και ξαφνικά βλέπουν να φεύγει ο ένας μετά τον άλλον. Εντάξει, το καλό είναι πως θα γίνει να φύγει ο Σέρβος Στόπερ πίσω. Καλό θα είναι, αλλά δεν το βλέπω. Ο Κροάτης. Okay. Εντάξει, κάτι πήρε το μάτι μου για αυτό να παίζει δεξιά-αριστερά, αλλά δεν νομίζω να γίνει κάτι. Το θέλουν και στην Αγγλία το θέλουν, αλλά νομίζω ότι θα περιμένει η Μπεσίκτας. Ναι, μετά το μάτς. Ακόμα και με την ελπίδα να αποκριθεί και να το δώσει τότε. Ναι, ναι. Γιατί έχουν μπει σε μια διαδικασία, αν έχουμε budget 10 τουρκικές λίρες, να το πάμε στις 2. Δεν βγαίνουμε. Ναι, ναι. Εντάξει. Νομίζω ότι η Μπεσίκτας δεν έχει βλέψει για το πρωτάθλημα της Τουρκίας. Έτσι πως τη βλέπω την κατάσταση, θέλουν να μπουν στους ομίλους του Europa League και του Champions League για να πάρουν μια ανάσα. Εντάξει, και διάβαζα κάπου ότι έχει γίνει μέχρι και έρανος μεταξύ φιλάθλων της, επώνυμων και ανώνυμων. Και μαζεύτηκαν γύρω στα 7 εκατομμύρια ευρώ, 8. Μάλιστα. Για να βγει χρονιά. Είναι η κατάσταση τραγική για ομάδα του ελληνικού Μπεσίκτας. Ναι. Αλλά επιμένω εγώ και δεν έχουμε στο όνομα για την Μπεσίκτας μόνο το ποδοσφαιρικό τμήμα. Γενικότερα μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο οργανισμό στην Τουρκία. Ναι. Έτσι. Πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο. Εντάξει. Ναι. Καλή και η Σιβασπόρ και η Αλάνια και η Σεβάστια, εντάξει, δεν ξέρω ποιες είναι. Αυτές που έχουν εκμεταλλευτεί την πτώση των τριών μεγάλων της Κωνσταντινούπολης. Αλλά παραπαίνει πολύ μεγάλο μέγεθος η Μπεσίκτας. Εγώ επιμένω ότι είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα για να προλάβει ο προπονητής της να βγάλει αυτούς που έχουν μείνει το σοκ. Και το είπα και νωρίτερα, ας φανταστούμε έναν ΠΑΟΚ να του λείπουν οι παίκτες που είπα, συν δύο ακόμα, και να έχει δύο εβδομάδες ο ΠΑΟΚ να αντιμετωπίσει την Μπεσίκτας. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είχε και πολλές απόρριες να πεις ότι αυτοί που μείναν είναι σε κατάσταση σοκ, ψάχνουν τους φίλους τους γνωστούς και δεν βλέπουν κανέναν. Οκ, έφυγε ο Μαωρίσιο, ο Βιερίνα δεν είναι με την ομάδα, μακάρι να επιστρέψει, να βρεθεί η λύση. Αλλά δεν έχει αλλάξει ο ΠΑΟΚ και 10 πρόσωπα. Είναι πάνω κάτω. Εντάξει, με λίγο έλλειμμα στην προσωπικότητα έχω την εντύπωση, με την αποχώρηση Μαωρίσιο και την αποχώρηση του Βιερίνε σε πρώτη φάση. Θα δούμε αν είναι τελική ή όχι. Αλλά κατά τα άλλα, εντάξει, είναι η ίδια ομάδα. Ίσως εκεί πρέπει, και ίσως αυτό θα είναι το στοιχείο που θα γίνει την πλάστηκα υπέρ του ΠΑΟΚ. Το καλό σενάριο για εμάς, γιατί εντάξει, το καλό σκεφτόμαστε. Εντάξει, αλλά και η Μπεθήκα πάλι. θα δεις ότι θα τη βρούμε σε κανένα τέτοιο play-off. Εύκολα. Και η Μπεσίκτας δεν θα έρθει στη Θεσσαλονίκη για να βγάλει μια υποχρέωση και παραμένει μια ομάδα που στην Τούμπα μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Και άλλωστε ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα δεν έχει πολλές χαρές στην Ευρώπη τα τελευταία 10 χρόνια. Σωστά. Ψάχνουμε να βρούμε πρόκριση. Αλήθεια. Δεν ξέρω πότε είναι τελευταία. Ναι. Πάντα κάτι γίνεται, κάτι στο παραένα, ατυχία, τύχη του αντιπάλου, διαιτησία, κακός ΠΑΟΚ, πάντα στην Τούμπα. Δεν. Ας τελειώσει και αυτή η ιστορία και να μετράμε από φέτος και προκρίσει την Τούμπα. Εντάξει, φτάνει. Αυτά. Μάλιστα. Ωραία, Αστέργιο. Ωραία, φίλε μου. Καλή συνέχεια, καλό σου βράδυ, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ σε όλους. Έγινε, Αστέργιο. Λοιπόν, αυτά από τον Αστέργιο Αναστασιάδη όσον αφορά το κομμάτι του ρεπορτάζ. Η μέρα σήμερα δεν έχει και προπόνηση έτσι κι αλλιώς. Οπότε είναι έτσι για λίγο κουβέντα παραπάνω για ό,τι έγινε στο πύλιο τις προηγούμενες ημέρες. Που είπαμε, είναι περίεργη κατάσταση. Ακούσατε και το Στέργιο που ήταν μαζί με την ομάδα. Περίεργη κατάσταση, όχι κάποιο περίεργο κλίμα στην ομάδα. Είναι
περίεργο το όλο σκηνικό έτσι όπως είχε γίνει φέτος με την προετοιμασία σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, με το παιχνίδι που επίσης είναι να γίνει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Όλα αυτά έχουν φέρει έτσι λίγο μια κατάσταση που δεν την έχουμε έτσι ξαναδεί. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο διάλειμμα το τελευταίο και θα επιστρέψουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, να δούμε ό,τι άλλο έτσι υπάρχει και κινείται γύρω από την επικαιρότητα του ΠΑΟΚ και όχι μόνο, μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε φάση μεταγραφικού παραθύρου. Έτσι, μπορεί να γίνονται και πράγματα τα οποία δεν μαθαίνουμε. Μπορεί να γίνονται και πράγματα τα οποία δεν γίνονται γνωστά, να το πω έτσι, στο κομμάτι το μεταγραφικό, αν και νομίζω ότι μπορεί να κάνω και λάθος. Πολλά πράγματα εν όψη προκριματικού ίσως παγώσουν. Μπορεί να βγω και λάθος. Αλλά θα το δούμε στην πορεία. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Πάω 24 στον αθλητικό λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε για λίγο ακόμα. Είπαμε αρκετά για τα του ποδοσφαίρου, έτσι, και όσα συνέβησαν τις προηγούμενες ημέρες με την παρουσία της ομάδας στο Πήλιο. Σήμερα το πρωί η ομάδα έκανε τεστ για τον κορονοϊό. Αύριο η επιστροφή στη Νέα Μεσύμβρα και ουσιαστικά από αύριο το ξεκίνημα της προετοιμασίας για το παιχνίδι με την Μπεσίκτας. Φυσικά αυτές οι μέρες θα έχουμε έτσι και όσο μπορούμε περισσότερα και για τους Τούρκους. Φυσικά από χθες που έγινε γνωστό ότι θα είναι η Μπεσίκτας αντίπαλος του ΠΑΟΚ, έχετε διαβάσει διάφορα και μέσα από το ΠΑΟΚ 24 και το τι ισχύει με την κατάσταση και για το γήπεδο και για την έδρα και όλα αυτά τα οποία έτσι προέκυψαν ως ζητήματα από χθες. Στις 9 το παιχνίδι, λοιπόν, Τρίτη 25 Αυγούστου. Επίσης, όσον αφορά τα του ποδοσφαίρου, είπαμε ότι στο μεταγραφικό το κομμάτι, ναι μεν ο ΠΑΟΚ κινείται, έχει τελειώσει και νομίζω μένει το τυπικό της υπόθεσης του 21χρονου του Γεωργιανού, του Νινούα, μέσος και αυτός περίπτωση που δεν νομίζω ότι μιλάμε για μια άμεση λύση για το κέντρο. Βέβαια είναι ένας παίκτης που και γεμάτες χρονιές έχει στη Γεωργία, βέβαια, και τα στοιχεία του είναι πολύ έτσι ενδιαφέροντα, αριστεροπόδαρος και αυτός. Το λέω γιατί χθες δεν είχαμε την ευκαιρία να αναφερθούμε και πάρα πολύ. Αλλά προφανώς και δεν είναι μια περίπτωση ανάλογη του ΣΒΑΜ. Έτσι, παίκτης που, okay, ξέρεις πάνω κάτω τι περιμένεις, μπαίνει και παίζει. Οπότε λοιπόν θα δούμε από εδώ και πέρα ποιες είναι οι άλλες κινήσεις που μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ. Γενικά, αυτό είναι κυρίως αίσθηση από την αλήθεια και όχι πληροφόρηση. Ίσως το παιχνίδι που έρχεται και είναι στα κοντά, μιλάμε δύο εβδομάδες μετά, να κρατάει λίγο τις όποιες εξελίξεις αυτό το κομμάτι. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε μεταγραφή που είναι να κάνει ο ΠΑΟΚ, μπορεί να είναι με κάποια υποχώρηση, μπορεί να είναι με κάποια πώληση. Και όχι μόνο για την περίπτωση του ΑΚΠΟΜ, που ξέρουμε ότι η Μπεσίκτας τον θέλει, η Μπεσίκτας έχει κάνει πρόταση και πιθανότατα η Μπεσίκτας να επιστρέψει. Οπότε δύσκολα νομίζω. Είναι αυτή η εβδομάδα που ίσως γίνουν κάποια πράγματα και αναφέρομαι και σε κινήσεις που μπορεί να έχουν και, πώς το λένε, και αντίκτυπο εν όψη Μπεσίκτας, όχι απλά μια κίνηση. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση με το κομμάτι το μεταγραφικό. Θα δούμε από εδώ και πέρα. Νομίζω ότι πλησιάζοντας στο παιχνίδι με την Μπεσίκτας, το τι έχει στο μυαλό το Φερέιρα και εν όψη ενδεκάδας και εν όψη προσώπων, αν και όπως έχουμε ξαναπεί είναι λίγο συγκεκριμένο το κομμάτι των επιλογών, δύσκολο να δούμε πολλές αλλαγές. Ωστόσο, όσον αφορά την εικόνα που είδαμε στα φιλικά, εκεί δεν είδαμε και, ξέρω εγώ, κάποια πρόβα ενδεκάδας. Θα το δούμε αν θα γίνει κάποιο άλλο φιλικό επίσης που είναι σημαντικό. Μην μείνει ο ΠΑΟΚ σχεδόν 15 μέρες χωρίς αγώνα, χωρίς έτσι αγωνιστική δράση, έστω και φιλικό.
Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Λοιπόν, αυτά από εμάς για σήμερα. Στοίχημα.gr φυσικά ήταν μαζί μας. Με το online καζίνο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ρουλέτα και blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρες στιγμές διασκέδασης. Με το σερί το οποίο έχει επιστρέψει. Κάθε μήνα κάντε τις προβλέψεις σας και διεκδικείτε 100.000 ευρώ και κερδίζετε μάλλον 100.000 ευρώ σε πολλά πρωταθλήματα και αθλήματα. Εκτός από τις 100.000 ευρώ μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο σερί που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Το mobile application σερί είναι διαθέσιμο σε iOS και Android φυσικά από το στοίχημα.gr, που έχει βέβαια και ολοκληρωμένο προϊόν με cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service. Κάθε μέρα που είσαι παιχνίδι, στοίχημα και καζίνο, φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μαζί μας είναι και το ΚΔΑΠ Ευκαρπίας, κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Ενισχυτική διδασκαλία, χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική για εσάς που θέλετε το παιδί σας, για το παιδί σας κάτι παραπάνω. Πολλές ακόμη δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν τα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία. 6972-230-121 τηλέφωνο επικοινωνίας και kdapevkarpias@gmail.com. Φυσικά η παρουσία του ΠΑΟΚ του Λίμπερο δίπλα στον ΠΑΟΚ την αυτήν την εβδομάδα ήταν μια προσφορά της Injection Service. Ρύθμιση, έλεγχος και επισκευή του βιζινοκινητήρα σας στην Injection Service. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, η οποία ουσιαστικά αντικαθιστά το κλασικό βιβλίο συντήρησης του οχήματος με ηλεκτρονικό. Κάθε εργασία που πραγματοποιείται καταχωρείται είτε από την Injection Service είτε από τον πελάτη και φυσικά αποστέλλονται ειδοποιήσεις των προγραμματισμένων μελλοντικών εργασιών. Απόλλωνος 18 στην κάτω Τούμπα, 2310-937-787, το τηλέφωνο της Injection Service. Αυτά λοιπόν από εμάς και για σήμερα. Φυσικά μένει συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Εδώ Ζάχος Ντρούλινγκ παρέα μέχρι και τις 11 και όσο πάει. Έτσι και με τις δικές γραμμές ανοιχτές. Εμείς ραντεβού, Θεού θέλοντος και καιρό επιτρέποντος, αύριο στις 7.30. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ, ό,τι κάνετε.